Είστε μέτοχος μικρότερος ή μεγαλύτερος τριών εταιριών, της εταιρείας Πρώτο Θέμα, της εταιρείας Αναπτυξιακή και της εταιρείας Νέο Θέμα, η πρώτη το 2005, η δεύτερη το 2007, η τρίτη το 2010. Οι δύο τελευταίες εξαγόρασαν μετοχές και δικές σας και των άλλων μετόχων από δάνεια που πήραν διαδοχικά από την Τράπεζα Πειραιώς, 18 εκατομμύρια την κάθε φορά. Στα έγγραφα, με βάση τα απορίσματα τα οποία έχουμε εμείς σήμερα από τις τράπεζες και από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές οφειλές που έχετε από τα δάνεια τα οποία έχετε πάρει από όλες τις τράπεζες και όχι μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς, είναι της τάξης των 44 εκατομμυρίων περίπου. Στα έγγραφα που παρουσιάσατε σήμερα, καθυστερημένα, μας λέτε ότι πήρατε 40 εκατομμύρια δάνεια, λίγο λιγότερα από αυτά που χρωστάτε, και ήδη αποπληρώσατε τα 24,6 κεφάλαιο και τόκους. Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε εσείς, χρωστάτε μόνο 15,4. Αυτό θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον παραπλάνηση της Εξεταστικής Επιτροπής, διότι δεν είναι δυνατόν όλες οι τράπεζες να ψεύδονται και τα πορίσματά τους να ψεύδονται σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς, τον αριθμό 44,044 κλπ. Κλπ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Είναι έτσι ή θέλετε να επιβεβαιώσετε το χαρτί το οποίο μας δώσατε? Έχω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ούτε πρόθεση ούτε απόπειρα και θα ήταν και αστείο παραπλάνηση της Επιτροπής. Δεύτερον, δεν είμαι σε θέση να διαβάζω, να συγκρίνω διαφορετικά νούμερα, από τα οποία ενδεχομένως και εσείς παραπλανάστε ή παίρνουμε μία λάθος εικόνα. Επιφυλάσσομαι να φέρω τα συγκεντρωτικά που μας ζητήσατε και κακώς δεν έχουμε φέρει, για να τα συγκρίνετε με αυτά. Εγώ με αυτά που έφερα μόνος μου θέλησα να δώσω μία εικόνα. Υπέθεσα, κύριε Σιρμαλένιο, ότι επειδή είχαν έρθει όλοι οι διοικητές και όλοι είπαν ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το Πρώτο Θέμα, ότι σας τα είχαν δώσει αυτά. Ακριβώς, αυτό σας λέω. Μας έχουν δώσει τελείως διαφορετικά στοιχεία από αυτά τα οποία μας προσκομίσατε εσείς σήμερα. Εγώ πάντως θέλω να συνδεβαιώσω ότι δεν κάνουμε καμία παραπλάνηση και θα ήταν και μάλλον ανόητο εκ μέρους μου να εμφανιστώ. Θα ήταν ανόητο εκ μέρους μου να εμφανιστώ να παραπλανήσω την Επιτροπή. Προφανώς πρόκειται για διαφορετική ανάγνωση και νομίζω ότι άμα το. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πώς θα? Κάτι δεν πάει καλά. Όχι, δεν είπα ότι κάτι δεν πάει καλά. Είπα ότι εγώ λέω αυτά που λέμε εμείς. Εσείς λέτε κάποια άλλα. Ας βάλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί. Σας είπα ότι δεν είμαι ειδικός. Ή θα διαψεύσετε τις τράπεζες, επομένως ότι λένε λάθος στοιχεία, ή όχι. Έχουμε δίκιο εμείς να σας λέμε ότι χρωστάτε 44 και όχι 14, όπως μας εμφανίζεστε σήμερα. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος και οι τράπεζες. Δεν θέλω να μπλέξω μεταξύ μηνυμάτων που έρχονται και ενημερώνουν μεταξύ των οδηγών σας. Σας λέω μόνο πολύ ξεκάθαρα την πραγματικότητα ότι αυτά που σας δώσαμε, αυτά που έδωσα εγώ. Αυτά που έδωσα εγώ εδώ είναι απολύτως έτσι. Τώρα, το αν διαβάζονται με άλλο τρόπο από κάθε τράπεζα δεν το ξέρω, αλλά είχατε εδώ τους τραπεζικούς, θα έχετε όλη τη δυνατότητα να συγκρίνετε και επίσης εγώ θα σας δεσμεύομαι, με συγχωρείτε για το εγώ, να σας πω ένα... δεσμεύομαι προσωπικά να σας φέρω και οι τράπεζες μου λένε, δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία, ότι δείχνουν το δανεισμό και όχι την αποπληρωμή. Όχι, μας λένε τις συνολικές οφειλές. Και να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Στην Εθνική, παραδείγματος χάρη, στις 4 Τετάρτου 16, δηλαδή φέτος, από το αρχικό ποσό χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων, υπάρχει υπόλοιπο 3.950.000. Άρα έχετε πληρώσει μόνο 50 έναντι των 4 εκατομμυρίων. Άρα δεν βγαίνουν αυτά τα οποία μας λέτε. Και περνάω στη δεύτερη ερώτηση. Για να πω ότι με βάση τις εγγυήσεις και την περιουσία την οποία έχετε εμφανίσει, δεν έχετε εκείνη την περιουσία, καταθέσεις δεν ξέρουμε τι έχετε κτλ. Και έχετε και τις δικαστικές εκκρεμότητες, παραδείγματος χάρη την καταβολή των 5 εκατομμυρίων, εάν τελεσυδικήσει, εγώ δέχομαι αυτό που αφισβητήσατε του ελεκτικού συνεδρίου, εάν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα, απορούμε πότε, πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να αποπληρώσετε τις συνολικές οφειλές που έχετε δανειστεί ως τρεις εταιρείες. Και επίσης, πώς είναι δυνατόν δύο εταιρείες, η Αναπτυξιακή και το Νέο Θέμα, που δεν έχουν έσοδα, που δεν έχουν δραστηριότητες, που δεν έχουν τίποτα, πώς είναι δυνατόν να παίρνουν δάνεια αυτές οι εταιρείες? Το Πρώτο Θέμα
πραγματικά υπάρχει εφημερίδα, είναι η πρώτη σε κυκλοφορία, όλα αυτά δεκτά κλπ. Αλλά οι άλλες δύο, τι εταιρείες είναι αυτές? Πώς είναι τον μαϊμού εταιρείες να δανείζονται από τις τράπεζες? Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός μαϊμού δεν είναι σωστός. Πρώτα απ' όλα, γιατί και νομίζω ότι είναι αδόκιμος. Όταν δεν έχουν δραστηριότητες, τι εταιρείες είναι? Είναι εταιρείες τις οποίες έχουν ελέγξει όλες οι τράπεζες. Ούτε σκιώδεις είναι ούτε οτιδήποτε. Έχουν ελέγξει οι πάντες και να είστε βέβαιος ότι με τόσους ελέγχους που έχουμε υποστεί από εισαγγελείς, γραμματείς, δεν λέω φαρισαίους, και ανακριτές, τραπεζίες κτλ., δεν υπάρχει καμία η οποία να έχει πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι όχι ότι έχει κάποια σκοπιμότητα, αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό σας, γιατί δεν είστε, ας πούμε, αυτά τα θέματα πολύ, πώς το λέμε, δεν είναι καθημερινότητα σε αυτά τα θέματα. Όχι, δεν είμαι τραπεζικός, οικονομολόγος είμαι, αλλά δεν είμαι τραπεζικός. Και εγώ δεν είμαι. Αλλά να είστε σίγουρος ότι όταν θα ψάξετε μέχρι το τέλος, θα διαπιστώσετε ότι τα νούμερα είναι αυτά που σας έδωσα, γιατί δεν είμαι τρελός να έρθω στην Επιτροπή και να πω άλλα. Απλώς διευκρίνησα εξ αρχής ότι δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Τώρα, σε οτιδήποτε αναφέρεστε και σε οτιδήποτε χρειάζεται απορία, την οποία εδώ έχω σημειώσει, θα σας στείλω απάντηση. Άρα, επιφυλάσσεστε να μας στείλετε τα ακριβή στοιχεία. Επιφυλάσσομαι να σας στείλω ό,τι στοιχεία δεν ήρθαν και τα πάντα όλα. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ουσιαστικά αναιρώντας αυτά που μας στείλατε σήμερα όμως. Όχι, αυτά που σας στείλουμε, εγώ τα έφερα σήμερα αυτά τα στοιχεία, πιστεύοντας ότι έχετε. Αυτά είναι πρόσθετα στοιχεία. Η εκτίμησή μου είναι ότι είχατε όλα τα στοιχεία από τις τράπεζες. Έμαθα από τον κύριο πρόεδρο ότι δεν τα έχετε. Προφανώς κάποιο μπλέξιμο. Έχουμε τα στοιχεία από τα πορίσματα, από τα δάνειά σας, αναλυτικά. Τα πορίσματα λοιπόν των τραπεζών, μπορώ να τα διαβάσω αν θέλετε, θα σας φάω το χρόνο και δεν είναι σωστό. Ωραία. 44 εκατομμύρια συνολικές οφειλές. Το χαρτί ουσιαστικά είναι 15,6. Τα υπόλοιπα. Αν θεωρήσουμε ότι έχει πάρει 40 και έχει αποκληρώσει τα 24,4, πόσα λέει. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, στο χαρτί που έχω μπροστά που διαβάζω, εγώ δεν έχω άλλα στοιχεία. Έχει σταματήσει το ρολόι σου. Εδώ το χαρτί που έδωσε ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι έχει πάρει συνολικά 18 και 18 και 4, 40. Και λέει ότι έχει καταβάλει για χρεολύσια, όχι για τόκους. Οι τόκοι δεν αφαιρούνται από το κεφάλαιο. 8. Άρα, σύμφωνα με αυτό το χαρτί, χρωστάει 32. Όχι, σύν τους τόκους που έχει πληρώσει. Οι τόκοι δεν θεωρούνται κεφάλαιο. Λέει, πληρώσαμε. Λοιπόν, σε ένα δάνειο υπάρχει ένα κεφάλαιο. Κύριε Μηταράκη, 32 εκατομμύρια υπόλοιπο κεφαλαίου. Ότι έχει 32 εκατομμύρια υπόλοιπο κεφαλαίου. 32 κεφαλαίου. Αν χρωστάει, όπως λέτε, 44, πιθανότατα, δεν ξέρω, να περιλαμβάνει factoring προεισπράξεις αποδείξεων, το οποίο το έχουν πει όλοι τα μέσα, το κάνουν. Έτσι είναι, κύριε Μηταράκη. Μπορεί να υπάρχει και διαφορά, αλλά από ό,τι βλέπω... Κύριε Μηταράκη, εγώ στην τοποθέτησή μου ήμουν ξεκάθαρος. Τι αποπληρώνουμε, λέει. Δίνουμε σε τράπεζες 16,6 εκατομμύρια από συνολικούς τόκους, από το 2006 μέχρι 2015-2016, και 8 εκατομμύρια κεφάλαιο, άρα 24,6 σύνολο. Το λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν. Οι τόκοι δεν αποτελούν μείωση κεφαλαίου, κύριε συνάδελφε. Οι τόκοι δημιουργούνται κάθε μήνα και πληρώνονται. Λοιπόν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, επαναλαμβάνοντας το πόρισμα της καταθέσης εδώ που έχουν δώσει όλοι οι ειδικοί που έχουν, ότι κανείς δεν έχει ανησυχία για την αποπληρωμή του πρώτου θέματος, εκ μέρους του πρώτου θέματος. Σας λέω ότι είμαστε. Όταν έχετε πληρώσει τόσα λίγα ποσά σε σχέση με το σύνολο του δανεισμού. Και τα δάνεια, όπως γνωρίζετε. Είναι σαν τα δάνεια των κομμάτων που θα ξεπληρώσουν σε 400 χρόνια το Πασόκ. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα δάνεια των κομμάτων. Πηγαίνουμε σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όλες οι ρυθμίσεις αυτές παρακολουθούνται πλέον από ευρωπαϊκά όργανα. Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Σμαρδίνη. Αποκλείεται και να θέλαμε να το ξεπεράσουμε. Είμαι βέβαιος ότι... Μια ερώτηση τελευταία. Θα μακροημερεύσουμε και δεν θα μας χάσετε. Οι αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων που έγιναν στην αναπτυξιακή και το νέο θέμα στις 15-12 του 10 και στις 12-5 του 11 με ποσά 2,3 εκατομμύρια και 2,7 αντίστοιχα και το 2014 με ποσό 7,1, εκ των οποίων 5 εκατομμύρια είναι από έγιναν από δύο υπεράκτες εταιρείες, PT Media Corp και White Rock Investments, των κυρίων συμφερόντων, των κυρίων Βίκτορα Αρέστη, με 5 εκατομμύρια στη δεύτερη περίπτωση, και Ευάγγελ Μαρινάκη. Από τον κανονισμό πιστωτικής πολιτικής της Εθνικής Τράπεζας, αυτές οι αυξήσεις χαρακτηρίζονται μη επιθυμητές, οι συναλλαγές
χαρακτηρίζονται μη επιθυμητές. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Φραγκιαδάκης, ο οποίος ήρθε εδώ και ρωτήθηκε, επιφυλάχθηκε να μας απαντήσει. Δεν μας έχουν απαντήσει ευθέως. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό? Τι πάνε, δεν έχω ξανακολουθήσει τον όρο μη επιθυμητές. Προφανώς είναι κάποιος τεχνικός όρος της τράπεζας. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το μη επιθυμητές. Εγώ ξέρω ότι είναι ονομαστικές και αναφέρουμε σε αντίθεση με άλλους οι οποίοι κρύβουν τις offshore. Εμείς αναφέρουμε. Αναφέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι, είναι πολύ συγκεκριμένοι, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Μη επιθυμητές, δεν το καταλαβαίνω, αφού επιφυλάσσεται ο κύριος Φραγκιαδάκης, να περιμένουμε να άρει την επιφύλαξή του και να μας ενημερώσει για εσάς και εμάς και να λύσουμε το θέμα. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το έχω ξανακούσει. Λοιπόν. Δηλαδή δεν κάνει να έχει offshore εταιρεία σε εφημερίδα, αυτό εννοεί? Η πιστωτική πολιτική της τράπεζας βλέπει με πολύ μεγάλη επιφύλαξη την χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση εξωχώριων offshore εταιρεών. Είναι αυτό. Και πολύ δίκιο, αλλά στην υπόθεση του δανείου της Αυγής με την Εθνική δεν το έχω δει το ίδιο σχόλιο. Αφήστε το. Μεροληπτή από ό,τι φαίνεται η Εθνική. Είναι μια κυπριακή εταιρεία. Αφήστε το αυτό τώρα. Να το ελέγξετε αυτό, κύριε Μηταράκη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι εταιρείες που αναφέρετε από πού είναι? Λοιπόν. Ποια είναι η έδρα τους. Ποια είναι η έδρα τους, κύριε Μηταράκη? Δεν ξέρουμε ποια είναι. Κυπριακές ήταν αυτές οι εταιρείες. Θέλω να πω σε αυτό το θέμα, διότι εμένα με απασχολεί κατά πόσο είναι νόμιμος ο δανεισμός μας. Εσείς, κύριε Μηταράκη, τώρα είστε συνήθως πιανού. Μισό λεπτό, κύριε. Δεν μπορώ να ακούω υποκρισία. Μισό λεπτό, κύριε Σερμαλένια. Κύριε Σερμαλένια, παρακαλώ λίγο. Και από την άλλη να το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε μια σταθερή θέση. Αποδείξαμε. Κύριε Μηταράκη, το θέμα που θα διερευνήσουμε όλοι μαζί είναι η νομιμότητα του δανεισμού. Σε σχέση με τον πιστοδοτικό κανονισμό της Εθνικής Τράπεζας, αυτή ήταν η ερώτηση που έγινε πράγματι στον κύριο Φραγκιαδάκη και σε αυτήν επανέλαβε ο κύριος Σερμαλένιος. Απάντησε ο κύριος Αναστασιάδης. Θέλετε κάτι ακόμα να μας πληρώσετε σε αυτό? Όχι, όχι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το θέμα του δανεισμού, για να μην γίνεται καμία παρανόηση, είναι γεγονός, κύριε Μηταράκη, ότι από το κεφάλαιο των 40 εκατομμυρίων, ο κύριος Αναστασιάδης σήμερα δηλώνει εγγράφως ότι έχει αποπληρώσει τα 8 από το κεφάλαιο. Τα υπόλοιπα ήταν τόκοι τα οποία έχει αποπληρώσει. Ή τι σημαίνει ότι αυτό με μία. Αν μπορείτε να μου θυμίσετε, κύριε Πρόεδρε, το τόκι που έχουμε πληρώσει. Όχι, είναι... Εσείς το γράφετε αυτό. Ναι, ναι, το έχω ξεχάσει. Είναι 16,6. Δεν έχετε χαρτί εκεί, κύριε Αναστασιάδη? Έχετε μπροστά σας ακριβώς, το βλέπω εγώ. Τώρα δεν ξέρω γιατί ρωτάτε εμένα για κάτι που έχετε μπροστά σας. Εγώ το βλέπω. Λοιπόν, συμφωνώ λοιπόν, κύριε Μηταράκη, ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε και όλοι οι συνάδελφοι, από τα 40 εκατομμύρια κεφαλαίου, τα 8 έχουν πληρωθεί. Άρα υπολείπονται με βάση καταδήλωση του κύριου Αναστασιάδη 32 εκατομμύρια κεφάλαιο. Πιθανά συμπεριλαμβάνονται και τόκοι και factoring. Πάντως η βεβαίωση των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι τα 44 εκατομμύρια που σας αναφέρω εγώ. Δεν είναι αντικρουόμενο στοιχείο υποχρεωτικά, θα το ελέγξουμε διασταυρώνοντας. Δεν είναι τυπικά αντικρουόμενο. Τα 32 εκατομμύρια κεφάλαιο μπορούν να έχουν 44 εκατομμύρια οφειλή, είτε με factoring είτε με λήξη πρόθεσμου στόκους. Αλλά είναι απολύτως συγκρίσιμα και μπορούμε να τα συζητήσουμε μετά. Λοιπόν, ας μην κάνω εγώ άλλο σχόλιο. 32 εκατομμύρια, υπολοιπόμενο κεφάλαιο είναι σίγουρο. 16 δεν λέει ότι... Εντάξει, το κεφάλαιο 8 εκατομμύρια, σαφές. Μπορεί να... Αλλά λέει ότι ξεχωριστά έχουν πληρωθεί... Το λέει το εδώ, το κείμενο... Μα δεν αμφισβητεί κανείς. Αλήθεια. Λέω ότι κατά δήλωση του κυρίου Αναστασιάδη... Αλλά δεν είναι μέσα στα 8 μόνο οι τόκοι. Είναι... Τα 8 δεν είναι οι τόκοι. Τα 8 είναι κεφάλαιο που πληρωθένουν. Κατά δήλωση του κ. Αναστασιάδη, παραλαμβάνω ότι έχουμε από τα 40 εκατομμύρια δανειοδοτούμενο κεφάλαιο, δανειστέν κεφάλαιο, τα 8 εκατομμύρια έχει αποπληρωθεί από το 6 μέχρι το 16. Δεκαετία τουλάχιστον γράφει το χαρτί μπροστά. Το έχετε πάρει όλοι για αναπλήρωση του απολογισμού που δεν έχουμε λάβει μέχρι τώρα και θα επανέλθουμε με έτοιμα για να έχουμε πλήρη απολογισμό. Λοιπόν, τώρα. Ορίστε. Επανέλθουμε προς την τράπεζα. Έτσι. Το έχουμε ετοιμάσει ήδη το έγγραφο, κύριε Λοβέρνο. Πάσχας και Στουρνάρας, 31 δεκάτου λοιπόν, όλα. Λαμβάνεται και το δάνειο της Εθνικής 4 εκατομμυρίων σύμφωνα με το γραπτό που έχει δώσει ο κύριος Αναστασιάδης. Δεν υπάρχει θέμα επί αυτού. Λοιπόν, νομίζω ότι τουλάχιστον έτσι καταλήξαμε σε ποιο είναι το πραγματικό υπόλοιπο. Το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις τράπεζες. Παρακαλώ, κύριε Παϊλίου, εσείς για 8 λεπτά. Κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα σας. Yes. Ήθελα να ξεκινήσω από τότε που ιδρύσατε δύο εταιρείες οι οποίες δανειοδοτήθηκαν και οι εταιρείες αυτές δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα τότε. Όταν ιδρύθηκαν και παρά τα αυτά δανειοδοτήθηκαν από τις τράπεζες. Το ερώτημα μου είναι,
Αυτές οι εταιρείες, η αναπτυξιακή και το νέο θέμα, έχουν δραστηριότητα, πού είναι εγκατεστημένες και ποιο είναι το αντικείμενο της δραστηριότητά τους? Φυσικά, εφόσον είναι μέσα στην οικονομική δραστηριοποίηση, φυσικά έχουν δραστηριότητα. Τι δραστηριότητα έχουν, αυτό ρωτάω. Όπως εξήγησα και στην αρχή, και είναι άλλοι πιο ειδικοί για να το πούνε, και αυτός είναι ένας τρόπος δανεισμού, για τον οποίο έχουν αποφανθεί, είναι ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο εφαρμόζεται. Εγώ δεν ρωτάω αυτό. Yeah. Ρωτάω αν οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες τότε δεν είχαν πραγματική δραστηριότητα, παρά τα αυτά δανειοδοτήθηκαν. Το ερώτημά μου είναι, σήμερα έχουν πραγματική δραστηριότητα αυτές οι εταιρείες? Συνεπώς, για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα δάνεια τα οποία τους έχουν χορηγηθεί, θα πρέπει, αυτό συμβαίνει, είναι το σύνηθες στον τραπεζικό δανεισμό, πρέπει να έχουν χρηματορροές, να έχουν εισπράξεις. Έχουν? Ναι, πρέπει να, ναι, πρέπει να καταλάβετε αυτό το οποίο... Όχι, εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, έτσι. Συγκεκριμένο θα σας απαντήσω. Ωραία. Ότι αυτά ήταν ένας τρόπος δανεισμού. Ποιο είναι το σημαντικό που πρέπει, νομίζω, που συγκρατώ εγώ και καταθέτω για την πραγματικότητα? Ότι όλα αυτά, οι υποχρεώσεις, οι οφειλές και τα λοιπά, δεν πάνε σε καμία άσχετη εταιρεία η οποία λέει δεν πληρώνω. Πάνε σε εμάς, οι οποίοι τα πληρώνουμε όλα. Τα ξεπληρώνουμε, συγχωρείτε. Πάνε σε εμάς, οι οποίοι τα ξεπληρώνουμε όλα. Οπότε από την ώρα που τα ξεπληρώνουμε όλα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο λόγος της τέτοιας. Ο λόγος είναι ότι όταν μια εταιρεία δανειοδοτείται, αυτή η εταιρεία για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστριών τραπεζών, αυτή η εταιρεία λοιπόν πρέπει να έχει κάποιες εισπράξεις. Ερωτώ λοιπόν, οι εταιρείες αυτές έχουν εισπράξεις? Θα σας τα πούνε όλα κάλλιστα οι άνθρωποι των ειδικών. Δεν απαντάτε. Οι πιο ειδικοί. Όχι, απαντάω. Δεν απαντάτε συνεπώς. Θα σας τα πούνε οι πιο ειδικοί. Σας παρακαλώ. Ναι, είναι οι ίδιοι. Οι μέτοχοι είναι οι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Είναι οι ίδιοι. Ωραία. Και λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω μόνο, αν μου επιτρέπετε, ότι η κατάληξη ενδιαφέρει. Πληρώνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, μην διακόπτετε, συνάδελφοι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, μην διακόπτετε. Κύριε συνάδελφε, το ποιος καταλαβαίνει και τι είναι δικό μου θέμα. Έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μην παρεμβαίνετε, σας παρακαλώ. Ο ένας παρεμβαίνει στον άλλον. Εγώ δεν παρενέβη ποτέ. Ρωβέρτο, εντάξει. Ο ένας παρεμβαίνει στον άλλον. Το κάνουμε από το όσο πρωί. Βοηθάει δεν το διάλογο, κάνω για σας. Παρακαλώ, κύριε. Και ηρεμήστε, συνάδελφε, γιατί σε μένα δεν περνάνε. Όσο βοηθάει ο διάλογος. Σε μένα δεν θα μιλάτε έτσι. Γενική γραμματέα του Πασόκ. Παρακαλώ πολύ, μην δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις. Θα είσαι σεμνός. Μην δημιουργείτε τεχνητές εντάσεις. Σε μένα θα είσαι σεμνός. Κύριε Λοβέρδο. Ό,τι κάνουμε μεταξύ μας όλοι, το κάνουμε και με σένα. Κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, δεν είχαμε καμιά διάθεση. Δεν υπάρχει λόγος τέτοιας έντασης, κύριε Λοβέρδο. Το κάνουν... Ωραία, διακόπτω, παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Κύριε Παλιού, σταματήστε, σας παρακαλώ. Κύριε Λοβέρδο. Δεν είχα καμία διάθεση να τσακωθούμε. Αλλά παρεμβαίνω εκεί που πρέπει να παρέμβω. Κύριε Λοβέρδο. Όπως το κάνουν και άλλοι. Κύριε Λοβέρδο. Αλλάξτε επιτροπή, συνάδελφε. Αν δεν αντέχετε το διάλογο, να πάτε αλλού. Κύριε Λοβέρδο, μάλλον εσείς δεν αντέχετε. Να πάτε σε άλλη επιτροπή. Εδώ δεν είναι το σπίτι σας. Αλλά εντάξει. Δεν είναι το σπίτι σας. Θα κλείσω το μικρόφωνο του κύριου Λοβέρδου. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Κύριε, δεν εγγράφεστε τα πρακτικά πλέον. Έχει κλείσει το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφε. Να πω λίγα και κάτι εγώ. Ο διάλογος μπορεί να εξελίσσεται. Κύριοι συνάδελφοι, έχω κλείσει τα μικρόφωνα από κάτω. Θα ολοκληρώσω εγώ. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πολύ. Δεν καταγράφεται ούτε στο βίντεο της Επιτροπής, ούτε στα πρακτικά της Επιτροπής αυτά τα οποία λέτε. Εδώ λοιπόν η κατάσταση έχει ως εξής. Έχω επιτρέψει, θα σας δώσω το λόγο. Κύριε Παλιού, δεν έχετε το λόγο. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ. Έχουμε επιτρέψει να γίνεται διακοπή και παρέμβαση την ώρα μιας ερώτησης, πολλές φορές με κατανόηση και με συνένεση εκ του ερωτώντος. Και αυτό πολλές φορές συμβάλλει στην εξέταση και το έχουμε κάνει και από διαφορετικές πολιτικές ομάδες και από αντιπολιτευόμενες. Όμως αυτό καταλαβαίνετε ότι επαφίεται και στην διάθεση του ερωτώντα να δεχτεί παρέμβαση την ώρα της ερώτησής του και στον χρόνο του. Όταν αυτό υπερβαίνει τους κανόνες και τη διοντολογία, υποχρούμε να παρέμβω εγώ για να αποκαταστήσω την προστασία του ερωτώντα να κάνει διάλογο και να λάβει κατάθεση. Παρακαλώ πολύ. Εξ αυτού λοιπόν
θεωρώ ότι η πρώτη παρέμβαση του κ. Λοβέρδου επιτράπη και έγινε. Στη συνέχεια νομίζω ότι χάσαμε λιγάκι το μέτρο και μεταξύ μας. Θεωρώ, κύριε Λοβέρδο, ότι πρέπει να αποσυρθούν οι χαρακτηρισμοί παρότι δεν έχουν περάσει τα πρακτικά. Είναι αδιανόητο για μένα να ακούσουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς μέσα στην Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό με συναδελφικούς όρους. Δεν πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία επί του προσωπικού κτλ. Υπήρχε μια αδικαιολόγητη ένταση και νομίζω ότι αυτά αποσύρονται και διαγράφονται. Με σύμφωνη γνώμη, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα αυτή τη στιγμή κατάθεσης. Δεν χρειάζεται. Συμφωνώ, να διαγράφουμε. Συμφωνώ. Αλλά ωστόσο, κρατάω το πρώτο σκέλος της παρέμβασής σας, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σε ρωτήσεις άλλου και εσείς το κάνετε. Παρεμβαίνετε για να δώσετε ένα περιεχόμενο, να πάρετε μια παραπάνω διευκρίνηση. Καταλαβαίνω. Δεν μπορεί κάποιος να εξαιρεθεί από αυτό. Εδώ έγιναν... Πέντε μήνες είμαστε εδώ. Κύριε Λοβέρδο, δεν ήταν μια παρέμβαση. Την πρώτη ερώτηση, και εγώ είδα τον κύριο Σοπαλιού, δεν αντέδρασε την πρώτη παρέμβασή σας. Ήταν δεύτερη-τρίτη που μετά κάπου το κλίμα χάλασε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι μετά τη δεύτερη-τρίτη το κλίμα χάλασε. Στην πρώτη παρέμβαση το επέτρεψα εγώ. Μετά όμως ήμουν υποχρεωμένος να προστατεύσω και τον ερωτώντα που ήταν ο κύριος Παπαλίου. Αποσύρθηκαν, κύριε Παπαλίου, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αποσύρονται από τον κύριο Λοβέρδο. Ωραία. Θα ήθελα, κύριε Λοβέρδο, θα ήθελα, κύριε Παπαλίου, θα σας δώσω, κύριε Στασιάδη, έχω κλείσει το λόγο. Θα ήθελα λιγάκι, κύριε Παπαλίου, να επαναλάβετε την τελευταία για να βάλω το χρόνο πάλι και ο κύριος Αναστασιάδης έπαιτε τις απαντήσεις με την απάντησή του. Εγώ ρώτησα αν οι συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες δανειοδοτήθηκαν, δηλαδή η αναπτυξιακή και το νέο θέμα, έχουν σήμερα αντικείμενο δραστηριότητας, αν έχουν χρηματορροές και εισπράξεις. Αυτό ερώτησα. Λοιπόν, έχω την απάντηση για σας και κρίμα που δεν την είχα πιο πριν, γιατί μπορεί να είχε αποφευχθεί και πασφερδώς αυτό το επεισόδιο. Έχουν όλες τις εγγύσεις και τις χρηματορροές του πρώτου θέματος. Έχουν όλες τις εισπράξεις του πρώτου θέματος. Και όλα καταλήγουν στο ταμείο του πρώτου θέματος και είναι συνδεδεμένες εταιρείες. Κυκλοφορία, έσοδα, μετρητά. Εν διάφτη περιπτώσει, ίδιες εταιρείες, για ποιο λόγο συστήσατε αυτές τις εταιρείες? Εσείς... Ερωτώ. Ο λόγος είναι ο λόγος ο οποίος μας σύστησαν οι ειδικοί των τραπεζών και είναι μια διεθνής πρακτική. Τώρα, εάν δεν σας είναι κατανοητή... Δεν την εξηγείτε, βέβαια. Απλώς παραπέμπεται σε μια διεθνή πρακτική. Λέω ότι είναι μια διεθνή πρακτική, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν υπονοείτε. Έτσι. Λοιπόν. Όχι. Σας διαβεβαιώσω, αν χρεοκοπήσει οποιαδήποτε. Όλα καταλήγουν σε εμάς. Δείτε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίσω, κύριε Σοπαλίου. Παρακαλώ, συνεχίστε. Δείτε εσείς προσωπικά. Όχι, είναι εκ των πραγμάτων. Το ίδιο ισχύει. Συνεχίστε, κύριε Σοπαλίου. Θα κάνω μία αναφορά, επειδή αναφερθήκατε. Επειδή είπατε ότι σας διαβεβαιώ, εσείς προσωπικά δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση για τη συμπεριφορά των τραπεζών και τη στάση τους και έναντι του πρώτου θέματος, αλλά και έναντι άλλων, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει ένα σημείωμα όταν επρόκειτο να λάβετε το δάνειο των 18 εκατομμυρίων από την Τράπεζα Πειραιώς για πρόταση συνεργασίας. Και τονίζεται συγκεκριμένα ότι ο κίνδυνος για το 2010 με τη χορήγηση του δανείου αντισταθμίζεται μερικώς από τη μέχρι στιγμής ικανοποιητική συνεργασία με την Τράπεζα. Αυτό είναι συνιστά επαρκή εξασφάλιση? Αυτό δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το σημείο μου. Είναι δικό μας, είναι... Όχι, της τράπεζας. Πρέπει να ρωτήσατε τους... Της τράπεζας. Όχι, ρωτάω. Θεωρείτε ότι αυτό συνιστά επαρκή εξασφάλιση? Θεωρώ ότι για να έρθει η τράπεζα και να το σε εσάς το κατέθεσε. Όχι, είναι στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί και βρίσκονται στην αίθουσα εδώ. Θεωρώ ότι για να σας κατατεθεί, δεν το ξέρω, ότι θα είναι επαρκές και ότι... Αλλά πρέπει να ρωτήσετε την τράπεζα, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ακούω από εσάς. Επίσης, στον ίδιο φάκελο, στα έγγραφα που μας έχει στείλει η τράπεζα, βρέθηκε μία υποσχετική με ημερομηνία 29/9 με την οποία η εταιρεία Πρώτο Θέμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί το ποσό χορηγήσεως από την τράπεζα χωρίς να αναφέρονται προθεσμίες. Αυτό θεωρείται, επαναλαμβάνω την ερώτηση ή συνεχίζω αν θέλετε, είναι... Τι πρακτική είναι αυτή, όταν αναλαμβάνεται μία υποχρέωση χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες αποπληρωμής? Αυτό το χαρτί που λέτε δεν το έχω υπόψη μου. Ναι. Θέλω να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν το έχω υπόψη μου.
Δεύτερον, θα ήθελα να συμβουλευτώ τους ανθρώπους που το ξέρουν. Και τρίτον, έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν έχουμε οφειλεί κανείς. Ίσως ξέρει ο κύριος Πρόεδρος. Νομίζω ότι δεν έχουμε. Εδώ, αν βλέπω. Όχι, σας ρωτάω αν αυτή η πρακτική, αν αυτό συνιστά πρακτική τραπεζική. Και αν αυτό δεν συνιστά, να το πω έτσι, εάν και εφόσον δεν είναι, εάν αυτό δεν συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση έναντι της εταιρείας σας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση. Όπως θα δείτε, έχουμε ελάχιστο δανεισμό έκθεση, όπως θέλετε να το πείτε, από την τράπεζα τη συγκεκριμένη, και δεν θα υπήρχε και λόγος. Προσωπική εγγύηση είπατε ότι έχετε δώσει. Σε όλα τα θέματα έχουμε δώσει εγγύηση. Έχετε δώσει. Τι έχετε δώσει, έχετε δώσει προσωπική εγγύηση? Έχουμε δώσει τα πάντα όλα εγγύησεις προσωπικές. Όχι, όχι, ρωτάω αν έχετε δώσει προσωπική εγγύηση, γιατί θα συνεχίσω με άλλη ερώτηση. Ναι. Συμπληρωματική, αυτό λέω. Μάλιστα. Έχετε δώσει? Ναι. Βεβαίως έχετε δώσει. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Εφόσον έχετε δώσει προσωπική εγγύηση, έχετε στο όνομά σας περιουσία, έχετε ακίνητα? Τώρα αναφέρεστε σε ποιο δάνειο, για συνολικά? Ναι, γιατί. Α, σας είπα, σας εξέπρασα. Έχετε καταθέσεις? Και τι είδους? Ναι, προφανώς έχω καταθέσεις. Το ζήτημα είναι, άλλωστε έχουν απασχολήσει, νομίζω, την κοινή γνώμη του κατά πόσο έχω περιουσία ή καταθέσεις. Τα γνωρίζουν όλοι. Και από εκεί και πέρα σας είπα ότι ακίνητο δεν έχω. Έτυχε από για οικογενειακούς λόγους. Δεν έχετε ακίνητο, ναι. Για οικογενειακούς λόγους, το οποίο δεν είναι. Όχι, όχι, αυτό είναι δικό σας θέμα. Ρωτάω λοιπόν, η προσωπική εγγύηση σε τι συνίσταται, αυτό ρωτάω. Η προσωπική εγγύηση, εφόσον είστε νομικός, δεν ξέρω αν μου. Νομικός πατέρα. Ναι, βέβαια. Ωραία. Είναι η ισχυρότερη εγγύηση όλων. Αυτή είναι η ισχυρότερη εφόσον... από το ακίνητο. Είναι τα πάντα όλα. Δηλαδή οτιδήποτε. Τι άλλο δηλαδή? Για πείτε μου τι άλλο. Η περιουσία σου. Ποια είναι η περιουσία? Αυτό σας ρωτάω, κύριε Αναστασιάδη. Έχετε ακίνητα, είπατε, δεν έχετε? Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Καταθέσεις έχετε? Εσείς μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Δεν απαντάτε. Ναι, σας απαντώ. Ότι έχω και καταθέσεις και ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι τράπεζες τα έχουν ψάξει αυτά εξονυχιστικά. Όχι, εγώ ρωτάω εσάς. Δεν ρωτάω τις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να είναι εκτεθειμένος. Εσείς εξετάζεστε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Θέλω να σας πω ότι η οικονομική μου κατάσταση είναι συμπαθητική. Μάλιστα. Και ότι γι' αυτό το λόγο έχουμε δώσει. Η προσωπική εγγύηση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι άνευ αντικειμένο. Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι δική μου κρίση. Βεβαίως, την κρίση σας σέβομαι. Απλώς θέλω να σας πω και τη δική μου άποψη. Και εγώ σέβομαι την απάντησή σας. Γι' αυτό κάνω αυτή την κρίση. Η προσωπική εγγύηση είναι η πλέον ισχυρή. Ρωτήστε και όλους τους νομικούς. Και έχουμε ήδη δώσει 12,5 εκατομμύρια. Θα τα 12,5 από πού βγήκαν? Εγώ άλλο σας ρώτησα, άλλο απαντάτε. Απαντάω ότι έχουμε δώσει 12,5 εκατομμύρια. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Είπατε ότι γινόντουσαν, ναι, και γίνονται πολλοί. Τελευταία ερώτηση, κύριε Βαλίου, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Ναι, και μια τελευταία ακόμα. Τελευταία, παρακαλώ. Είπατε ότι γινόντουσαν και γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Με τα ΜΜΕ, με τους πολιτικούς, το πολιτικό σύστημα, τα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσείς είστε ο μόνος αναμάρτητος? Δηλαδή, όλοι οι άλλοι συμμετέχουν σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι ή στα πολιτικά παιχνίδια που αναφέρατε. Εσείς δεν ακουμπήσατε? Δεν μετέχουμε σε πολιτικά παιχνίδια. Ναι, όχι, επειδή είπατε ότι γίνονταν και γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Τώρα μιλάμε γίνονται. Ανοιχτά, μιλάμε. Ωραία. Γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι εσείς είστε εκτός αυτών των πολιτικών παιχνιδιών, ναι, δεν είναι? Είμαστε εκτός. Αυτό λέτε. Είμαστε εκτός αυτών των πολιτικών παιχνιδιών. Και τι να σας πω, ότι όλοι οι άλλοι μετέχουν. Ουδείς αναμάρτητος. Εντάξει, τώρα είναι από ότι είμαι αμαρτωλός. Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο. Συνδέσατε τη διαπλοκή με δουλειές στο δημόσιο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν πολιτικό χαρακτήρα, και τα τηλεοπτικά και τα έντυπα, και επηρεάζουν την κοινή γνώμη εκ των πραγμάτων, και εσείς ως εφημερίδα και μάλιστα με μεγάλη κυκλοφορία, και δανειοδοτούνται από τράπεζες, δεν αποτελούν ένα λόγο εμπλοκής σε αυτό το σύστημα διαπλοκής που, όπως και εσείς ο ίδιος είπατε, υπάρχει? Δηλαδή, το γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφούν πολλές φορές την κοινή γνώμη, και το έχουμε δει τελευταία πώς παίζεται το παιχνίδι, το πολιτικό παιχνίδι που είπατε κι εσείς, αυτά δεν συνδέονται με τη διαπλοκή? Δηλαδή, όταν δηλαδή το πολιτικό κόμμα, ο πολιτικός, επηρεάζεται, γράφετε κάτι για αυτόν ή προβάλλετε μία είδηση ή προβάλλετε ένα ρεπορτάζ ή οτιδήποτε,
Έτσι δεν είναι. Ή ακολουθείτε μία συγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο ούτως ώστε να υπάρχει διαπλοκή. Είναι μόνο οι δουλειές στο δημόσιο. Αυτό ρωτάω. Αυτό δεν είναι στοιχείο. Το ότι εσείς με την εφημερίδα σας διαμορφώνετε την κοινή γνώμη ή επηρεάζετε την κοινή γνώμη. Αυτό δεν αποτελεί και λόγο ούτως ώστε να υπάρχει μια σχέση διαπλοκής με το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, τώρα, μη μου πείτε τώρα ότι και εσείς ως εφημερίδα, αλλά και η πολιτική, τα πολιτικά κόμματα δεν σχετίζονται μαζί σας, δεν προσπαθούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Εσείς δεν έχετε μιλήσει με κανέναν πολιτικό. Ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορείτε. Ολοκληρώσατε, κύριε. Η επιρροή που ασκείτε ως εφημερίδα δεν επιβάλλει στους πολιτικούς ή ανοίγει το δρόμο στους πολιτικούς να έχουν μαζί σας επικοινωνία, επαφή και εν τέλει διαπλοκή. Και ολοκληρώσατε, κύριε Παλίου. Το εν τέλει διαπλοκή δεν πάει απευθείας. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας... Δεν πάει απευθείας. Συμπληρώνοντας την προηγούμενη απάντηση, να έχετε μια καλύτερη εικόνα, ότι αυτή τη στιγμή έχει δικά μας χρήματα διαθέσιμα σε κλειστό λογαριασμό η Τράπεζα Πειραιώς 7,5 εκατομμύρια. Αυτά αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για το μέλλον της επιχείρησης. 7,5 εκατομμύρια κατατεθειμένα στην Τράπεζα Πειραιώς, κλειστός λογαριασμός, μπορείτε να το ελέγξετε. Εγώ ρώτησα για την προσωπική εγγύηση. Λοιπόν, για τη σχέση. Α, ολοκληρώσει την απάντηση του κ. Σανσιάδη. Πώς θα γίνει τώρα, γιατί. Δεύτερον, το ερώτημα τώρα, εάν όταν δημοσιεύει κάτι κάποιο επηρεάζεται, δεν μπορεί, αγαπητέ κ. Παλιού, να συνιστά διαπλοκή. Αλλιώς πρέπει να τις κλείσουμε τις εφημερίδες. Δεν είπα αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είπα αυτό. Λέω, αυτό το στοιχείο δεν έχω διακριτές δεν αποτελεί λόγο ούτως ώστε να αναπτύσσονται τέτοιου είδους σχέσεις διαπλοκής. Είναι μόνο τα δημόσια έργα ή οι δουλειές με το δημόσιο. Αυτό ρωτάω. Ο ορισμός διαπλοκής, όπως έχει γίνει, είναι τα δημόσια έργα. Και είναι οι δημόσιες προμήθειες και τα σχετικά. Τα δημόσια έργα, οι δημόσιες προμήθειες και τα σχετικά είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Αυτός έχει επικρατήσει ως ορισμός της διαπλοκής. Με ρωτάτε αν έχω. Αυτός είναι ο δικός σας ορισμός διαπλοκής. Ναι. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλίου. Ωραία. Με ρωτάτε λοιπόν. Συγγνώμη, δεν με ρωτήσατε. Εάν είναι στοιχείο και λόγος διαπλοκής. Δεν είναι μόνο αυτό, είπα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα έργα, τα δημόσια κτλ. Αυτό λέω. Μισό λεπτάκι. Θα σε ικανοποιήσω. Το γεγονός ότι επηρεάζεται πολιτικά. Θα σε ικανοποιήσω απόλυτα. Αφήστε με να μιλήσω. Κύριε Λάπα, θα σας ενδιαφέρει και εσάς. Θα σας ικανοποιήσω απόλυτα. Δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα πολιτικό. Μάλιστα. Ο μοναδικός πολιτικός ο οποίος έχει επισκεφθεί το πρώτο θέμα είναι ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ είναι η φωτογραφία, όπου μπορείτε να δείτε εμένα χαμογελαστό. Από θα πότε σας πω, είναι. Δεν είναι κακό, για καλό το δείχνω εγώ. Να ρωτήσω. Ο μόνος που μας έκανε την τιμή να έρθει. Παρακαλώ πολύ. Δεν έθεσε. Είναι ο κύριος Τσίπρας. Εδώ είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι το 2013. Εδώ είμαι εγώ χαμογελαστός. Το κακό από τότε είναι ότι ίσως ο κύριος. Να έχω δυνατήσει λίγο εγώ και να μην έχει δυνατήσει ο κύριος Τσίπρας. Στο πρώτο θέμα. Εγώ άλλο πράγμα σας ρώτησα πάντως. Δεν ξέρω, δείχνετε μία φωτογραφία. Εγώ δεν τη βλέπω. Κύριε Παλίου, δεν έχετε το λόγο όμως. Δεν έχετε το λόγο, εντάξει. Θα σας τη δώσω. Εγώ άλλο πράγμα είπα. Ο μόνος πολιτικός. Εγώ άλλο πράγμα ρώτησα. Κανένας. Μόνο ο κύριος Τσίπρας. Εγώ άλλο πράγμα ρώτησα όμως. Από εκεί και πέρα πέσα. Είναι προφανές ότι εμείς κάνουμε περιοδίες σε όλα τα μέσα ανεξαρτήτως ποιον υποστηρίζουν, κύριε Μηταράκη. Ο κύριος Σταμάτης έχει για 8 λεπτά, γιατί μας ενδιαφέρουν και οι εργαζόμενοι στις μερίδες. Κύριε Σταμάτη, έχετε το λόγο για 8 λεπτά. Κύριε Μάρτης, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, θα έχουμε τη δική σας απάντηση με τα στοιχεία που θα μας στείλετε και η συσχέτιση με αυτά που μας έχουν στείλει οι τράπεζες είναι ένας πάρα πολύ διαφανής τρόπος για να διαπιστώσουμε χωρίς να κάνουμε ερωτήσεις. Πιθανόν